είναι χριστιανοί από τη Μιανμάρ. Όταν δέχεται το έργο του παντοδύναμου Θεού, διαδίδει με θέρμη το Ευαγγέλιο. Μα την καταπιέζει η κυβέρνηση, την παρακολεί ο επικεφαλής του χωριού και την καταγγέλουν κακούργοι και έτσι η ζωή της γίνεται μαρτύριο. Δεν ήξερα πώς να επιλύσω αυτές τις δυσκολίες και κινδύνευα να με καταγγείλουν και να με συλλάβουν. Προσευχήθηκα στον Θεό να μου δείξει τον δρόμο. Τα λόγια του Θεού του γεμίζουν πίστη και δύναμη. Διαβάζει τα λόγια του παντοδύναμου Θεού στους χωρικού. Και πάνω από 80 άτομα αποδέχονται το έργο του παντοδύναμου Θεού τι έσχατε ημέρε. Αργότερα, η κυβέρνηση κάνει μαζικέ συλλήψει πιστών και η ίδια γίνεται πρωταρχικό στόχο σύλληψη. Δεν έπιασαν εμένα και γι' αυτό συνέλαβαν τη μητέρα μου για να παραδοθώ. Πώ την καθοδηγούν τα λόγια του Θεού να συνεχίσει να μοιράζεται το Ευαγγέλιο σε αυτέ τι δύσκολε στιγμέ. Είμαι από τη Μιανμάρ. Ε, το 2019 δέχτηκα το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Έμαθα διαβάζοντας τα λόγια του Θεού ότι εκτελεί το έργο της κρίσης του τις έσχατες ημέρες για να μας σώσει από την επιρροή του σατανά, φέρνοντάς μας έναν όμορφο προορισμό. Είμαι ευγνώμων για τη σωτηρία του Θεού. Καθώς οι καταστροφές αυξάνονται και πολλοί που λαχταρούν την εμφάνιση του Θεού δεν έχουν ακούσει τη φωνή Του ή αποδεχτεί τη σωτηρία Του, αγχωνόμουν και είχα το αίσθημα του επίγοντος. Προσευχήθηκα να με καθοδηγήσει ο Θεός να διαδώσω το Ευαγγέλιο Του τις έσχατες ημέρες. Άκουσα ότι είχες πολλές δυσκολίες διαδίδοντας το Ευαγγέλιο. Μμμ, mm, πράγματι. Μμμ, mm, τον Ιούλιο του 22 μαζί με αδελφούς, πήγαμε σε ένα χωριό για να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο. Ένας αδελφός που κήρυτε εκεί είχε καταγγελθεί και τελικά συνελήφθη. Και ο επικεφαλής του χωριού έλεγε στους κατοίκους να μην είναι θρησκευόμενοι αν ανακάλυπτε πιστούς, θα επέβαλε πρόστιμα ή θα τους συλλάμβανε. Κανείς δεν τολμούσε να ακούσει αυτό που κηρύταμε. Έτσι μας έλεγαν πρώτα να μιλήσουμε με τον επικεφαλής του χωριού. Ήμουν μια ξένη. Όσοι διέβηδαν το Ευαγγέλιο μαζί μου ήταν από αλλού και δεν γνωρίζαμε τον επικεφαλής. Ούτε οι ντόπιοι μας πήγαιναν για να τον γνωρίσουμε. Αυτές τις δυσκολίες δεν ήξερα πώς να τις επιλύσω. Και κινδυνεύαμε συνεχώς να μας καταγγείλουν και να μας συλλάβουν. Προσευχήθηκα στον Θεό να μας δείξει τον δρόμο. Σε μια συνάθρηση διαβάσαμε τα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, πρέπει να έχει πίστη στο ότι όλα βρίσκονται στα χέρια του Θεού και στο ότι οι άνθρωποι απλώς συνεργάζονται μαζί Του. Αν η καρδιά σου είναι ειλικρινής, ο Θεός θα το δει και θα ανοίξει όλα τα μονοπάτια για σένα, κάνοντας τις δυσκολίες να μην είναι πια δύσκολες. Αυτή είναι η πίστη που πρέπει να έχεις. Επομένως, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τίποτα ενώσω εκτελείτε το καθήκον σας, εφόσον χρησιμοποιείς όλη σου τη δύναμη και το κάνεις με την καρδιά σου. Ο Θεός δεν θα δυσκολέψει τα πράγματα για σένα, ούτε θα σε αναγκάσει να κάνεις κάτι που δεν είσαι ικανός να κάνεις. Τα λόγια του μου έδωσαν πίστη και δύναμη. Όσο και αν μας καταπίεζε η κυβέρνηση και δυσκόλευε η διάδοση του Ευαγγελίου, το αν θα έβλεπα τον επικεφαλής του χωριού ή αν θα με συλλάμβαναν ήταν όλα στα χέρια του Θεού. Ο Θεός θέλει να ολοκληρωθεί η εξάπλωση του Ευαγγελίου ακόμα και αν η κυβέρνηση την εμπόδιζε, δεν γίνεται να σταματήσει τη διάδοση του Ευαγγελίου του Θεού, να εμποδίσει τα πρόβατα να επιστρέψουν στον Θεό. Εφόσον βάζαμε τα δυνατά μας το έργο, ήξερα ότι ο Θεός θα μας έδειχνε το δρόμο. Αποκτήσαμε πίστη μόλις κατανοήσαμε το θέλημα του Θεού. Ένας αδελφός από το διπλανό χωριό είχε συγγένεια με τον επικεφαλής του χωριού. Την επομένη θα μας πήγαινε στον επικεφαλής. Ο Θεός άνοιγε μονοπάτι. Ναι. Εκείνο το βράδυ πήγαμε να κηρύξουμε σε μερικούς χωρικούς με καλή ανθρώπινη φύση. Κάτα τη συναναστροφή μας, εμφανίστηκε ο Ταμίας και ο αντιπρόεδρος του χωριού. Άκουσαν για λίγο και έφυγαν. Κάποιος είπε… Ήρθαν για να δουν αν κηρύτεται και διαβίδεται το Ευαγγέλιο. Πρέπει να σταματήσουμε. Θα σας ακούσουμε μόνο αν συμφωνήσει ο επικεφαλής. Δυστυχώς έπρεπε να φύγουμε. Στο σπίτι αισθανόμουν πολύ άσχημα. Ο αντιπρόεδρος μας είδε να κηρύττουμε. Αν μπλεκόταν, οι χωρικοί δεν θα διερευνούσαν την αληθινή οδό. Ένας αδελφός είχε συλληφθεί επειδή τον είχε καταγγείλει ο ταμεία. Φοβούμενοι μήπως με συλλάβουν, δεν ήθελα να δω τον επικεφαλής. Πώς επέλυσες την κατάστασή σου. Ο επόπτης έμαθε για την κατάστασή μου και συναναστράφηκε μαζί μου. Σε μια τέτοια κατάσταση δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω. Πρέπει να τους διαδώσουμε το Ευαγγέλιο όσο εκπληρώνουμε τις ευθύνες μας, θα έχουμε καθαρή συνείδηση, ακόμη και αν δεν δεχτούν το Ευαγγέλιο. Τότε σκέφτηκα κάποια λόγια του Θεού που είχα διαβάσει. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, «Κατά τη διάδοση του Ευαγγελίου, πρέπει να εκπληρώνεις την ευθύνη σου και να αντιμετωπίζεις με σοβαρότητα όλους εκείνους τους οποίους το διαβίβεις. Ο Θεός σώζει τους ανθρώπους στο μέγιστο δυνατό βαθμό και πρέπει να έχεις κατά νου το θέλημα του Θεού. Δεν πρέπει να προσπερνάς απρόσεκτα κανέναν που αναζητά και εξετάζει την αληθινή οδό. Εφόσον είναι πρόθυμος να μελετήσει την αληθινή οδό και ικανός να αναζητήσει την αλήθεια, θα πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να του διαβάζεις περισσότερα από τα λόγια του Θεού και να συναναστρέφεσαι περισσότερο μαζί του σχετικά με την αλήθεια, να καταθέτεις μαρτυρία για το έργο του Θεού και να μεριμνάς για τις αντιλήψεις και τις απορίες του, ώστε να τον κερδίσεις και να τον φέρεις ενώπιον του Θεού. Αυτό συμφωνεί με τις αρχές της διάδοσης του Ευαγγελίου. Πώς μπορεί λοιπόν να κερδιθεί. Αν κατά την ενασχόλησή σου μαζί του, διαπιστώσεις ότι αυτό το άτομο έχει καλό επίπεδο και καλή ανθρώπινη φύση, πρέπει να κάνεις ό,τι μπορείς για να εκπληρώσεις την ευθύνη σου πρέπει να πληρώσεις ένα ορισμένο τίμημα και να χρησιμοποιήσεις συγκεκριμένους τρόπους και μέσα. Και δεν έχει σημασία τι τρόπους και μέσα χρησιμοποιείς, αρκεί να αποσκοπούν στο να τον κερδίσεις. Εν ολίγης, προκειμένου να τον κερδίσεις, πρέπει να εκπληρώσεις την ευθύνη σου, να χρησιμοποιήσεις την αγάπη και να κάνεις ό,τι περνάει από το χέρι σου πρέπει να συναναστραφείς σχετικά με όλες τις αλήθειες που κατανοείς και να κάνεις όλα όσα πρέπει να κάνεις. Ακόμα και αν αυτό το άτομο δεν κερδιθεί, εσύ θα μείνεις με καθαρή συνείδηση. Αυτό σημαίνει να κάνεις ό,τι μπορείς και ό,τι οφείλει να κάνεις. Αμήν. Είναι αλήθεια. Πρέπει να εκπληρώνουμε την ευθύνη μας για να έχουμε καθαρή συνείδηση. Αν το άτομο στο οποίο κηρύττουμε ταιριάζει με τις αρχές, τότε θα πρέπει να μοιραστούμε μαζί Του το Ευαγγέλιο με κάθε δυνατό τρόπο. Οι χωρικοί ήθελαν να ερευνήσουν την αληθινή οδό, αλλά φοβόντουσαν την κυβέρνηση. Μήπως τους επιβάλλουν πρόστιμο ή τους συλλάβουν και έτσι δεν άκουγαν. Έπρεπε να εκπληρώσω την ευθύνη μου και να επιλύσω τις δυσκολίες τους με συναναστροφή πάνω στα Λόγια του Θεού. Αν ο επικεφαλής ήθελε να ακούσει τα λόγια του Θεού, έπρεπε να κάνω ό,τι μπορούσα για να του κηρύξω. Αυτό θα ήταν όντως εκπλήρωση ευθύνη. Μα αν δεν μοιραζόμουν το Ευαγγέλιο από φόβο μήπως με συλλάβουν, τότε θα χρωστούσα στον Θεό. Μόλις κατάλαβα το θέλημα του Θεού, ένιωσα σιγουριά και ήθελα να κηρύξω στους χωρικούς. Την επομένη, ο αδελφό αυτό μα πήγε στο σπίτι του επικεφαλή. Ήταν εκεί και ο αντιπρόεδρο και ο ταμεία. Συναναστραφήκαμε τα τρία στάδια του έργου του Θεού για τη σωτηρία μα, το ότι είμαστε στι έσχατε ημέρε και ο παντοδύναμος Θεός είναι ο ερχομός του σωτήρα. Εκφράζει αλήθειε και κάνει το έργο τη κρίση για να σώσει τον άνθρωπο. Πρέπει να δεχτούμε την κρίση και την κάθαρσή του για να προστατευτούμε στις καταστροφές και να εισέλθουμε στη Βασιλεία του Θεού. Ποια ήταν η στάση τους μετά από αυτό? Ο επικεφαλής είχε περιέργεια να το ερευνήσει. Ο αντιπρόεδρος και ο ταμείας είχαν κακή στάση. Τότε είπαν «Ακούμε την κυβέρνηση. Δεν επιτρέπει τις θρησκευτικές πεπιθήσεις. Θα μας συλλάβουν». Βλέποντας ότι ήταν σταθερή στη στάση τους, είπα μια προσευχή στον Θεό και του ζήτησα να τους καθοδηγήσει. Μετά τους διάβασα τα λόγια του παντοδύναμου Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, «Ίσως η χώρα σου να ευημερεί τώρα, αλλά αν επιτρέψεις το λαό σου να ξεστρατήσει από τον Θεό, τότε αυτή θα βρεθεί όλο και πιο απεκδιόμενη από τις ευλογίες του Θεού. Ο πολιτισμός της χώρα σου θα είναι όλο και πιο ποδοπατημένος. Και πριν περάσει πολύ καιρό, οι άνθρωποι θα επαναστατήσουν ενάντια στον Θεό και θα καταργούνται τον ουρανό. Συνεπώς, εν αγνία του ανθρώπου, η μοίρα μιας χώρας θα καταστραφεί. Ο Θεός θα υψώσει δυνατές χώρες για να αντιμετωπίσουν αυτές τις χώρες που αποτελούν αντικείμενο κατάρας του Θεού και μπορεί ακόμη και να τις εξαφανίσει από προσώπου γης. Η άνοδος και η πτώση μιας χώρας ή ενός έθνους προδιαγράφεται από το αν οι κυβερνώντες της λατρεύουν τον Θεό και από το αν οδηγούν το λαό τους να έρθει πιο κοντά στο Θεό και στη λατρεία Του. Αμήν. Μετά από αυτό συναναστράφηκα. Η κυβέρνηση δεν επιτρέπει την πίστη, αντιτίθεται στον Θεό. Τους ακούτε και δεν τολμάτε να πιστέψετε. Ποιος μπορεί να σώσει τους ανθρώπους. Ο Θεός ή η κυβέρνηση. Η πανδημία γίνεται όλο και χειρότερη. Πλούσιοι και φτωχοί, ισχυροί και αδύναμοι. Οι άνθρωποι είναι ασήμαντοι μπροστά στην καταστροφή. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να μας σώσει από τον σατανά ή να μας προστατεύσει από τις καταστροφές. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Έχει ενσαρκωθεί, εκφράζει αλήθειες και εργάζεται για να σώσει τον άνθρωπο. Αυτή είναι μια ευκαιρία μια ζωής. Είστε όλοι υπεύθυνοι για αυτό το χωριό. Η μοίρα των χωρικών εξαρτάται από το πώς θα τους καθοδηγήσετε. Αν δεν τους οδηγήσετε να λατρεύουν τον Θεό, αλλά του εναντιωθείτε, τότε το χωριό είναι καταδικασμένο και εσείς θα έχετε καταστρέψει τη μοίρα όλων τους. Ο επικεφαλής είπε, η μοίρα τους είναι στα χέρια του Θεού και θέλω να τους οδηγήσω να πιστέψουν στον Θεό. Και οι άλλοι? Ο Ταμίας είπε, είναι καλό να έχεις πίστη, όμως η κυβέρνηση μπορεί να μας συλλάβει. Τα χέρια μας είναι δεμένα. Τους γεβάσαμε κι άλλα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, πιστεύουμε ότι καμία χώρα ή εξουσία δεν μπορεί να σταθεί στον δρόμο αυτού που επιθυμεί να πετύχει ο Θεός. Αυτοί που παρεμποδίζουν το έργο του Θεού, αντιστέκονται στο Λόγο του Θεού και ενοχλούν και βλάπτουν το σχέδιο του Θεού, τελικά θα τιμωρηθούν από τον Θεό. Αυτός που αψηφά το έργο του Θεού θα σταλεί στην κόλαση. Οποιαδήποτε χώρα αψηφά το έργο του Θεού θα καταστραφεί. Οποιοδήποτε έθνος υψώνεται για να εναντιωθεί στο έργο του Θεού θα αφανιστεί από προσώπου γης και θα πάυσει να υπάρχει. Παροτρύνω τους ανθρώπους όλων των εθνών, όλων των χωρών, ακόμα και όλων των βιομηχανιών να ακούνε την φωνή του Θεού, να αντικρίζουν το έργο του Θεού και να προσέχουν τη μοίρα της ανθρωπότητας προκειμένου να κάνουν τον Θεό το πιο άγιο, το πιο αξιότιμο, το υψηλότατο και το μοναδικό αντικείμενο λατρείας στην ανθρωπότητα και να επιτρέψουν σε όλη την ανθρωπότητα να ζήσει κάτω από τις ευλογίες του Θεού, ακριβώς όπως οι απόγονοι του Αβραάμ έζησαν με την υπόσχεση του Ιεχωβά και όπως ο Αδάμ και η Εύα, τους οποίους πρώτους δημιούργησε ο Θεός, έζησαν στον κήπο της Εδέμ. Αμήν. Συναναστράφηκα, η διάθεση του Θεού δεν ανέχεται προσβολή. Θα τιμωρήσει όλους όσοι εναντιώνονται στο έργο Του. Αυτή είναι η δίκαιη διάθεση του Θεού και κανείς δεν ξεφεύγει. Οι καταστροφές αυξάνονται. Είναι η προειδοποίηση αλλά και η τιμωρία του Θεού προς την ανθρωπότητα όπως ο σεισμός στη Γουεντσουάν, όπου εκεί δεν λάτρευαν τον Θεό. Οι αδελφοί τους διέδωσαν το Ευαγγέλιο, μα δεν το δέχτηκαν, προσβάλλοντάς τους και βλασφημώντας τον Θεό. Όταν έγινε ο σεισμός, όλοι έκλεγαν και έτρεμαν, αλλά ήταν αργά για μεταμέλεια. Μέρος της πολιτείας Γουά εναντιώνεται στο έργο του Θεού. Η κυβέρνηση συλλαμβάνει πιστού και δεν επιτρέπει την αποδοχή του έργου του παντοδύναμου Θεού. Τον Ιούνιο την έπληξε πλημμύρα η οποία παρέσυρε πολλά σπίτια. Οι καταστροφέ δεν μα έχουν πλήξει ακόμα, γιατί ο Θεό μα δίνει ευκαιρίε να μετανοήσουμε. Αν έρθουν αυτέ, θα είναι αργά για μεταμέλεια. Δεν πειράζει αν προσβάλλει του άλλου, μα η αντίσταση στον Θεό θα έχει συνέπειε. Όλοι έχουμε κάνει πράγματα ενάντια στον Θεό. Μα αν μετανοήσουμε ενώπιον Του και οδηγήσουμε τους χωρικούς στην αληθινή οδό και στον Θεό, θα μας συγχωρήσει, θα μας δείξει έλεος. Μετά από τη συναναστροφή μου, η στάση του ταμεία χαλάρωσε λίγο. Ο επικεφαλής και οι άλλοι μας άφησαν να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο στους χωρικούς. Τα λόγια του Παντοδύναμου Θεού τους κατέκτησαν. Mm, ακριβώς. Το επόμενο πρωί καλέσαμε τους χωρικούς και τους δώσαμε μαρτυρία για το έργο του Θεού τις έσχατες ημέρες. Μετά από δέκα ημέρες συναναστροφής, περισσότερα από σαράντα άτομα, μαζί και ο επικεφαλής και ο αντιπρόεδρος, είχαν αποδεχτεί το νέο έργο του Θεού. Λαχταρούσαν τα λόγια του Θεού, συναθρίζονταν πρόθυμα και έτσι οδηγούσαν κι άλλους να έρθουν και να μας ακούσουν. Αργότερα, χάρη στη σκληρή εργασία των αδελφών, πολλοί χωρικοί στα χωριά της Μιανμάρ δέχτηκαν το έργο του Παντοδύναμου Θεού. Άκουσα ότι η αστυνομία σε έψαχνε παντού μετά από αυτό και συνέλαβε τη μητέρα σου. Mm, όντως. Με είχαν καταγγείλει αρκετές φορές για διάδοση του Ευαγγελίου. Οι συγχωριανοί μου ήξεραν ότι πίστευα στον Θεό και η αστυνομία με έψαχνε. Δεν ήμουν σπίτι. Έτσι πήγαν στο σπίτι των γονιών μου και συνέλαβαν την άπιστη μητέρα μου. Ήμουν έξαλλη. Η πίστη μου ήταν σωστή, όπως και το να μοιράζομαι το Ευαγγέλιο. Η κυβέρνηση με κυνηγούσε λόγω της πίστης μου και δεν άφηναν τη μητέρα μου μέχρι να με πιάσουν. Πού είναι η δικαιοσύνη. Η οικογένειά μου έλεγε ότι η πίστη μου έφταιγε για τη σύλληψη της μητέρας μου. Μου τηλεφώνησαν και με είπαν άκαρδη. Μάλιστα ο αδελφός και η αδελφή μου μου είπαν να παραδοθώ. Ανησυχούσα πολύ ότι θα υπέφερε η μητέρα μου. Συνέχισα να μοιράζομαι το Ευαγγέλιο, μα όχι τόσο ενεργά όσο πριν, μέσα στον πόνο μου προσευχήθηκα. Θεέ μου, έχω πολύ μικρό ανάστημα. Συνέλαβαν τη μητέρα μου, ή με χάλια, οι δικοί μου δεν με καταλαβαίνουν. Δώσε μου πίστη για να παραμείνω δυνατή. Διάβασα τα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, δεν υπάρχει ούτε ένας ανάμεσά σας που να τον προστατεύει ο νόμος. Αντιθέτως, δέχεστε κυρώσεις από τον νόμο. Πιο προβληματικό ακόμα είναι πως οι άνθρωποι δεν σας καταλαβαίνουν. Είτε είναι συγγενείς σας, είτε γονείς, φίλοι ή συνάδελφοί σας, κανείς τους δεν σας καταλαβαίνει. Όταν ο Θεός σας εγκαταλείψει, είναι αδύνατο να συνεχίσετε να ζείτε στη γη. Αλλά ακόμα και έτσι, οι άνθρωποι δεν αντέχουν να είναι μακριά από τον Θεό, το οποίο είναι η σημασία της κατάκτησης των ανθρώπων από τον Θεό και είναι η δόξα του Θεού. Αμήν. Τα λόγια του Θεού συγκίνησαν την καρδιά μου. Ω πιστή η διάδοση του Ευαγγελίου και το σωστό μονοπάτι είναι ό,τι πιο δίκαιο. Μα οι πιστοί δεν προστατεύονται νομικά σε χώρες ενάντια στον Θεό, συλλαμβάνονται και εμπλέκονται μέχρι και τα μέλη της οικογένειάς τους. Η κυβέρνηση λέει ότι οι δολοφόνοι μπορούν να λάβουν χάρη, μόνο οι πιστοί δεν μπορούν να λάβουν. Επίσης, μόλις συλληφθεί ένας πιστός, δέχεται πρόστιμο, φυλακίζεται ή δίνεται ως εργάτης. Δεν αντιμετωπίζεται σαν άνθρωπος. Πρόκειται για μια σκοτεινή χώρα είναι τα σύγχρονα σόδομα, αντιτίθεται στον Θεό. Σήμερα, αν ακολουθείς τον Θεό, σημαίνει ότι ιδιώκεσαι. Μα κατανοούσα το θέλημά Του. Με αυτές τις δυσκολίες ήθελε να τελειώσει την πίστη μου και να αποκτήσω διάκριση για την κακή κυβέρνηση που αντιτίθεται στον Θεό, ώστε να απορρίψω τον σατανά και να στραφώ στον Θεό. Ένιωσα καλύτερα μόλις κατανόησα το θέλημά του. Ένιωθα έτοιμη να μοιραστώ το Ευαγγέλιο. Δόξα τω Θεώ, η σοφία του Θεού ασκείται με βάση τα τεχνάσματα του σατανά. Όσο μας καταπιέζουν οι δυνάμεις του σατανά, τόσο μπορεί να τελειωθεί η πίστη μας. Mm. Με την καταπίεση και τις συλλήψεις της κυβέρνησης, δεν αισθάνονταν δειλοί και φοβισμένοι όσοι ήταν νέοι στην πίστη. Α, ah, ναι. Συγκέντρωσα τους νέους πιστούς και συναναστραφήκαμε γύρω από τα λόγια του Θεού για να κατανοήσουν το θέλημά Του και να μάθουν το έργο Του. Ακούσαμε έναν ύμνο με τα λόγια του Θεού. Ο χαμένος χρόνος δεν θα επιστρέψει. Αφυπνιστείτε, αδελφοί. Αφυπνιστείτε, αδελφές. Η ημέρα μου δεν θα καθυστερήσει. Ο χρόνος είναι ζωή και με το να αδράχνει κανείς το χρόνο σώζει τη ζωή. Δεν αργεί η ώρα. Αν αποτύχετε στις εισαγωγικές εξετάσεις για το Πανεπιστήμιο, μπορείτε να μελετήσετε και να τις ξαναδώσετε όσες φορές θέλετε. Η ημέρα μου, ωστόσο, δεν θα ανεχτεί άλλη καθυστέρηση. Θυμηθείτε, θυμηθείτε, με αυτά τα καλά λόγια σας παροτρύνω. Το τέλος του κόσμου ξεδιπλώνεται μπροστά στα ίδια σας τα μάτια και μεγάλες καταστροφές πλησιάζουν ολοταχώς. Τι είναι πιο σημαντικό, η ζωή σας ή μήπως ο ύπνος σας, η βρώση και η πόση, καθώς και ο ρουχισμός σας. Έχει έρθει η ώρα να ζυγίσετε αυτά τα πράγματα. Αφού άκουσα τον ύμνο, συναναστράφηκα. Κάποιοι λένε ότι θα πιστέψουν μόλις πέσουν οι δυνάμεις του σατανά μα τότε θα έχει λήξει το έργο της σωτηρίας και θα έχουμε χάσει την ευκαιρία για τη σωτηρία του Θεού. Αν δεν τολμάμε να έχουμε πίστη εξαιτία της κυβέρνησης, τότε θα μας σώσει η κυβέρνηση αντί του Θεού. Όχι, φυσικά όχι. Μόνο ο Θεός μπορεί να μας σώσει. Αν τους ακούμε και δεν πιστεύουμε, τότε θα χάσουμε τη σωτηρία του Θεού. Όταν τελειώσει το έργο του Θεού, θα καταστραφούμε μαζί με την κυβέρνηση. Υποστήκαμε τις συλλήψεις και την καταστολή της κυβέρνησης λόγω της πίστης που έχουμε. Αλλά αυτό το μαρτύριο αξίζει. Η σωτηρία του Θεού απαιτεί να πληρώσουμε τίμημα. Ο Θεός κυβερνά τα πάντα. Είναι εξ ολοκλήρου στα χέρια Του το αν θα συλληφθούμε. Αν συλληφθούμε, αυτό θα γίνει με την άδεια του Θεού. Πρέπει να υποταχθούμε και να πάρουμε το μάθημά μας. Έπειτα διάβασα κι άλλα λόγια του Θεού. Ο παντοδύναμος Θεός λέει, «Εκείνοι στους οποίους αναφέρεται ο Θεός ως νικητές, είναι εκείνοι που εξακολουθούν να μπορούν να παραμείνουν σταθεροί στη μαρτυρία τους και να διατηρούν την εμπιστοσύνη και την αφοσίωσή τους στον Θεό όταν είναι υπό την επιρροή του σατανά και ενώ τελούν υπό την πολιορκία του σατανά, δηλαδή όταν βρίσκονται εν μέσω των δυνάμεων του σκότους. Αν εξακολουθείς να μπορείς να διατηρείς την καρδιά σου αγνή ενώπιον του Θεού και να διατηρείς γνήσια αγάπη για τον Θεό ό,τι κι αν γίνει, τότε παραμένεις σταθερός στη μαρτυρία σου ενώπιον του Θεού. Και σε αυτό αναφέρεται ο Θεός όταν μιλά για κάποιον που είναι νικητής. Θα πρέπει τώρα να δείτε ότι ο λόγος για τον οποίο ο Θεός δεν καταστρέφει τον σατανά την ώρα της σωτηρίας του ανθρώπου είναι για να μπορέσουν οι άνθρωποι να δουν καθαρά πώς τους έχει διαφθείρει ο σατανάς και σε ποιο βαθμό τους έχει διαφθείρει και πώς τους εξαγνίζει και τους σώζει ο Θεός. Τελικά, όταν οι άνθρωποι κατανοήσουν την αλήθεια και δουν καθαρά την απεχθή όψη του σατανά και δουν την τερατώδη αμαρτία της διαφθοράς τους από τον σατανά, ο Θεός θα καταστρέψει τον σατανά, δείχνοντάς τους τη δικαιοσύνη Του. Αμήν. Πρέπει να ενθαρρύνθηκαν από τα Λόγια του Θεού. Ναι. Συναναστράφηκα, ο Θεός επιτρέπει την καταπίεση και τις συλλήψεις, με αυτόν ακριβώς τον τρόπο δοκιμαζόμαστε αν έχουμε πίστη στον Θεό ή όχι. Με τέτοια καταπίεση και κακουχίες, αν διατηρήσουμε την πίστη μας και δεν προδώσουμε τον Θεό, αλλά τον ακολουθούμε και μοιραζόμαστε το Ευαγγέλιο, τότε έχουμε μαρτυρία και ο σατανάς θα νικηθεί. Τέτοιο βάσανο έχει νόημα. Γιατί ο Θεός δεν καταστρέφει το σατανά τώρα αμέσως? τον χρησιμοποιεί ώστε να τελειώσει μια ομάδα νικητών και να μάθουμε να διακρίνουμε το καλό από το κακό. Βλέπουμε πώς εργάζεται ο Θεός για να μας σώσει και πώς μας διαφύρει και μας βλάπτει ο σατανάς. Όταν ο Θεός καταστρέψει τον σατανά, θα δούμε πόσο δίκαιος είναι. Αν ο Θεός εξαφάνιζε άμεσα τον σατανά, δεν θα μπορούσαμε να τον διακρίνουμε να τον μισήσουμε και να τον απαρνηθούμε. Όπως τα αντιθεϊκά καθεστώτα του σατανά, είναι καλά στη μεταμφίεση και την απάτη. Όταν κάνουν καλά πράγματα, είναι για να τα λατρεύουν οι άνθρωποι. Ο παντοδύναμος Θεός εργάζεται για να μας σώσει. Έχει αποκαλύψει τη δαιμονική ουσία αυτών των καθεστώτων. Αρνούνται και καταδικάζουν τον Θεό συλλαμβάνουν, καταδικάζουν και φυλακίζουν όλους τους πιστούς Του. Είναι σαν το διάβολο σατανά που κάνει τους ανθρώπους να Τον λατρεύουν και δεν τους αφήνει να έχουν πίστη. Τελικά θα πάνε στην κόλαση και θα τιμωρηθούν μαζί Του. Εν μέσω καταπίεσης είναι σημαντική κατανόηση αυτής της πτυχής της αλήθειας. Μ, είναι. Μετά τη συναναστροφή, οι νεοφώτιστοι είχαν διάκριση και πίστη και συναθρίζονταν ενεργά ήμουν πολύ χαρούμενη. Κατόπιν αυτοί οι νέοι πιστοί έφεραν τους αγαπημένους τους για να ακούσουν τα κηρύγματα. Μετά από λίγο, πάνω από 80 άτομα είχαν αποδεχτεί το έργο του παντοδύναμου Θεού τις έσχατες ημέρες. Δόξα το Θεό. Ναι. Είδα τη σοφία του Θεού να ασκείτε βάση των κόλπων του σατανά. Ο σατανάς έκανε πολλά κόλπα για να απογοητευτούμε και να σταματήσει το Ευαγγελικό έργο μα τα λόγια του Θεού μας έδωσαν πίστη και δύναμη. Μοιραστήκαμε ενεργά το Ευαγγέλιο και είδαμε την καθοδήγηση του Θεού. Ήμουν ευγνώμων στον Θεό. Είδα ότι κανένας δεν μπορεί να σταματήσει αυτό που θέλει ο Θεός και είχα πίστη να διαδώσω το Ευαγγέλιο. Όσο πιο πολλές οι δυσκολίες, τόσο βλέπουμε τις πράξεις του Θεού. Όλα επιτεύχθηκαν μέσω των λόγων του Θεού. Ναι, δόξα τω Θεώ.